κάθε μέρα που περνάει η υγειονομική και ο κρητικός λαός ζει τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής που εμπορευματοποιεί το χώρο της υγείας. Ήδη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου οι εργαζόμενοι βιώνουν καθημερινά στιγμές και εντατικοποίησεις χωρίς να μπορούν να πάρουν τα ρεπό τους, τις άδειές τους, χιλιάδες μέρες ρεπό και άδειες οφείλονται στο προσωπικό. Κλινικές όπως η γυναικολογική έχουν μείνει με 7 μέρες με αποτέλεσμα εδώ και 2 χρόνια να μην πάρουν άδειες. Οι μεταφορείς ασθενών, οι καθαρίστριες επί της ουσίας λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφαλείας που το απόγευμα και τη νύχτα είναι ένας μεταφορέας ή μια καθαρίστρια για ολόκληρο κτίρια. Από το 2022 αρκετοί εργαζόμενοι έχουν να πάρουν τις άδειές τους και ταυτόχρονα βεβαίως βιώνουμε την έλλειψη προσωπικού και ιατρικού όπως είναι στη μονάδα παιδών, όπως είναι σε πάρα πολλές κλινικές που επί της ουσίας δημιουργούν συνθήκες ασφιχτικές στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που σηκώνει όλο το βάρος πλέον του συστήματος υγείας στην Κρήτη. Ήδη έχουμε πληροφορίες ότι το επόμενο διάστημα και με τις παραιτήσεις και τις συνταξιδοτήσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού η κυβέρνηση βρίσκει το άλοθη ώστε να παραχωρήσει κομμάτια του δημόσιου νοσοκομείου στον ιδιωτικό τομέα όπως συμβαίνει στο νοσοκομείο Χανίων που ετοιμάζεται να δοθούν το κομμάτι το ακτινοδιαγνωστικό σε εταιρείες διάγνωσης αξονικών όπως συμβαίνει με την ψυχική υγεία που ουσιαστικά παραδίδεται και πραγματοποιείται στην ιδιωτική υγεία και ταυτόχρονα με κομμάτια της καθαριότητας συζήτησης που το επόμενο διάστημα οι εργαζόμενοι θα κληθούν να περασπίσουν το δικαίωμα στη δουλειά. Απέναντι σε αυτή την πολιτική καλούμε τους κρητικούς, τους Ηρακλειώτες μαζί με τους υγειονομικούς το επόμενο διάστημα να βάλουμε ένα μεγάλο φραγμό απέναντι σε αυτή την πολιτική. Ήδη το Σωματείο του Παγνή τέλος του μηνός ετοιμάζεται να πάρει μια μεγάλη πρωτοβουλία σύσκεψης των Σωματείων της Υγείας ακριβώς για να εξετάσουμε τα επόμενα βήματα διεκδίκησης των αιτημάτων μας. Έχουμε εικόνες, ράτσα και τέτοια πράγματα. Ήδη, επειδή το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σηκώνει όλο το βάρος αυτής των ελλείψεων, στην παιδοχειρουργική κλινική τις προηγούμενες μέρες εμφανίστηκαν κρεβάτια στους διαδρόμους εξαιτίας και της απόφασης της διοίκησης να μειώσει τον αριθμό των κρεβατιών από 22 που προβλεπόταν στις 11. Έχουμε πληρότητες σε κλινικές όπως την αιματολογική, όπως την παθολογική κλινική που έχουν σαν αποτέλεσμα την διασπορά ασθενών σε άλλες κλινικές με ό,τι αυτό αντίκτυπο έχει στις παροχές υγείας των ανθρώπων αυτών. Βεβαίως θα αυξηθούν αυτές οι πιέσεις πλέον και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με τις ελλείψεις σοβαρές που υπάρχουν στην αιματολογική κλινική του Βενιζελίου, στη γαστεντερολογική, στο ακτινολογικό κομμάτι. Άρα λοιπόν τα προβλήματα του νοσοκομείου είναι και προβλήματα που μεταφέρονται στα άλλα νοσοκομεία και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ούτε με εντέλεστε, ούτε με μετακινήσεις προσωπικού, ούτε με το σχέδιο της κυβέρνησης μεταφοράς προσωπικού από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης χρειάζονται και του νομού Ηρακλείου και του νομού Λασιθίου και καμία σκέψη και βεβαίως για κλείσιμο, συρρήκνωση ή μετακίνηση προσωπικού από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Σήμερα, αν θέλουμε να μιλάμε για δημόσιο σύστημα υγείας στο νησί μας, όλα τα νοσοκομεία πρέπει να λειτουργούν με πλήρη προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, χωρίς συμβασιούχους και με μόνιμο προσωπικό. Τις τελευταίες μέρες εμφανίζονται σοβαρά προβλήματα έλλειψης υλικών, βασικών υλικών, όπως σύριγγες, όπως πατς για μόνιτορ, όπως ζητήματα ταινιών σταθεροποίησης φλεβοκαθετήρων, που κάνουν το έργο μας ακόμα πιο δύσκολο. Είναι απαράδεκτο σήμερα στον 21ο αιώνα, όταν υπάρχουν τόσα πολλά υλικά, αυτή τη στιγμή για διάφορους λόγους προσχηματικούς, είτε για λόγους αξιοποίησης, και ουσιαστικά μείωση των δαπανών λειτουργίας των νοσοκομείων, οι εργαζόμενοι να εξαναγκάζονται πολλές φορές να κάνουν πατέντες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά ή οι ίδιοι ασθενείς από την τσέπη τους να κάνουν δωρεές για υλικά που έπρεπε το κράτος να δίνει, να χρηματοδοτεί και να μην πληρώνει κανένας από την τσέπη.
πρέπει του. Εδώ και τώρα καλούμε το Υπουργείο Υγείας, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια, να αυξήσει την κρατική χρηματοδότηση προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στα άλλα νοσοκομεία και ταυτόχρονα άμεσα τα υλικά που είναι τόσο αναγκαία για τη δουλειά μας να δοθούν αμέσως τις επόμενες μέρες.